Ασχίου, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα τάξη ασφάλεια και τροχεία, ειδικότερα όσον αφορά για τα θέματα τροχεία. Όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχουν προχρονική έλευση στο δίκτυο τη Σκύου Αμανής και Σκύου Αμανού. Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν συνεργεία ελέγχου μέθης και συνεργεία ελέγχου των επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και πάλι θα κινείται συμβατικό όχημα με ένστολους αστυνομικούς για την βεβαίωση των επικίνδυνων παραβάσεων, όπως είναι η επικίνδυνη λιγμή, την υπέρβαση του δωρίου ταχύτητας, καθώς και το αντικανονικό προσπέρασμα. Εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε να συστήσουμε σε όλους τους προσκυνητές χρήση προστατευτικού κράνου, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεργάτη. Δεν θα περάσει μηχανάκι από την πόλη της Κύρου προς το προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας όλο αυτό το οδηγό δίκτυο που είναι προς αρχηγείο κράνος. Καθώς και όσον αφορά την μέθη, θα υπάρχουν συνεργεία ελέγχου τόσο την παραμονή όσο και το ξημέρωμα ανήμερα της χάρης της Αγίας. Με σκοπό και γνώμονα το να επιστρέψουν όλοι οι ασφαλείς πίσω στα σπίτια τους. Δηλαδή απαγορευόταν ο δρόμος προς τα Μερκάτια θα γίνει μονοδρόμηση. Με στατικού τροχονόμου, τόσο στα πάρκα, τόσο και στο νομικό δίκτυο. Και θα υπάρχουν δίκτυες, μηχανές, οι οποίες θα κινούνται για τον οπότε και για εγώ είμαι διοικητής του νομικού δήματος Καρδαμήλων, όπου διοικητικά υπάγεται ο σταθμός της Βοδισσού και Αμανής σε εμάς. Άρα η επικροτησία μας είναι μέχρι και την Αγία Μαρκέλα και όλη η Αμανή. Εγώ τώρα ως διοικητής εκεί των Καρδαμήλων και από πέρσι που ήμουν για πρώτη φορά στα μέτρα, η ευθύνη είναι των μέτρων τάξης. Όσον αφορά τον ναό, κατά την προσέλευση των πιστών, να μην υπάρχει συνοστισμός, συνιστά τη χρήση μάσκας, καθότι έχουμε ο κορονοϊός υπάρχει ανάμεσά μας. Αυτό θα λέμε και εμείς τους πιστούς, θα τους συμβουλεύουμε, ότι όσοι προσέρχονται, καλό είναι να κινούνται προς το ναό, να φοράνε μάσκα. Υπεύθυνος βέβαια και για τα πάρκινγκ, δηλαδή εκεί για το χώρο στάθμευσης των οχημάτων. Αυτό που είναι κοντά στο ναό, καθώς και αυτά που διοικητεύουμε τα οχήματα προς το ποταμό. Τα μεγάλα οχήματα κανονίζουμε εκεί, τα λεωφορεία, τα πυροσβεστικά να είναι σε μια θέση προσβάσιμη και όταν χρειαστεί κάτι άμεσα να μπορούν, ειδικά τα πυροσβεστικά οχήματα, να μπορούν να κινηθούν και το ασθενοφόρο βέβαια. Έτσι για αυτά τα οχήματα δεν γίνεται ειδική μέρημνα. Εμείς επίσης είναι και τα λόγω του ότι εκείνη την ημέρα θα υπάρχουν κάποια πανηγύρια, τα καφέ μπαρ. Μέσα σε όλα είναι και αυτός ο έλεγχος, διατάραξη, στο να μην δημιουργηθεί κάποιο επιμέρους πρόβλημα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα διαθέσουμε επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή. Όλοι το γνωρίζουν ότι μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο και φέτος νομίζω και λόγω κορονοϊού τα δύο προηγούμενα χρόνια θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Θα διαθέσουμε το διασωστικό όχημα το οποίο θα βρίσκεται στο κόμβο τη Βοδισσού από το μεσημέρι τη παραμονή τη γιορτή μέχρι το μεσημέρι ανήμερα. Επειδή στο παρελθόν είχαμε κάποια τροχαία ατυχήματα, επομένως είναι απαραίτητο εκεί. Θα διαθέσουμε επιπλέον οχήματα τόσο από τα Καρδάμαλα όσο και για τυχείο στο χώρο από το κόμβο Σιδηρούντας μέχρι και το προσκύνημα. Αυτά θα τα εξετάσουμε μετά με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες και σε ποια σημεία θα σταθούμε. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Των σπουδιών, δηλαδή της αποκορυφής μετά, γιατί χρειάζονται περισσότερα κορυματοφόρα για να κάνουν τις οικομιλίες των σπουδιών μετά το πέρας της γιορτής. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο να πω ότι η μονοδρόμηση που γίνεται από τα Λιμιά προς τα, ο δρόμος των Λευκαθιών, δηλαδή προς τη Λίμνο, γίνεται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια μόνο που υπάρχει ο εσπερινός και την άλλη μέρα το πρωί. Κατά το βράδυ της παραμονής που γίνονται τα πάρτι, έχει συμβεί αρκετές φορές, παρκάρουν δεξιά-αριστερά στα Λευκάθια, έρχονται μετά, είναι διπλής, δεν ισχύει δηλαδή μονοδρόμηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα κάποιες φορές. Δηλαδή έχει τύχει να μην μπορεί να υπάρχει
παιδί, ας πούμε, με πρόβλημα στα λευκά και δεν μπορεί να περάσει το ασθενοφόρο. Κύριε Τελευθό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή στην Αμανή υπάρχει ένας αγροτικός γιατρός Βολισό Παρκουαριά Κουρούνια. Ένας αγροτικός μόνο. Είναι το θέμα του ασθενοφόρου και της ιατρικής κάλυψης, που είναι σοβαρό. Και το τρίτο θέμα είναι η καθαριότητα των παραλίων. Την επόμενη μέρα που υπήρχε πρόβλεψη στα παρελθόντα έτη και υπήρχε ένας άνθρωπος, πήγε μια ομάδα, δεν ήταν ένας, ο οποίος καθάριζε τις παραλίες, τις βασικές παραλίες, δηλαδή Αγία Μαρχέλα, Λευκάτια, Λίμνο, αυτές τις τρεις. Το λιμάνι έχει καθαριότητα και στην Αυγάδα δεν πήγαιναν κατασκηνωτές. Καθάριζε λοιπόν την επόμενη μέρα γιατί η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, είναι μάλλον πολύ κακή μετά. Το δεύτερο λοιπόν θέμα είναι αυτό, η καθαριότητα στις παραλίες, τις οποίες συνήθως κάποιοι κατασκηνώνουν κιόλας, πράγμα το οποίο όπως ξέρουμε όλοι απαγορεύεται και το οποίο θα πρέπει να το αντιληφθεί με κάποιο τρόπο. Μίλησα με τον κύριο Μανάρα, ο οποίος με ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα όταν έστειλα στο Δήμαρχο το έκτημα για να κάνουμε τη συνάντηση, ο οποίος με ενημέρωσε ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ θα είναι στην Αγία Μαρχέλα μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Και ότι μετά έπρεπε να πάει τις δικές μας πάνω και να πάει το ασθενοφόρο της Αμανής. Το ασθενοφόρο της Αμανής, όπως ξέρετε καλά κύριε Αντιδήμαρχε, δεν μπορεί να πάει, διότι υπάρχει ένας αγροτικός. Το δικό μας ασθενοφόρο κινείται μόνο στην οδεία γιατρού, που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να μετακινήσει κάποιον, θα μείνει όλη η περιοχή χωρίς γιατρό. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει γιατρός δεύτερος. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει δεύτερος και επίτον γιατρός όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο το τρίμηνο της Αγίας Μαρχέλας. Επίσης, επειδή φέτος είναι Παρασκευή η χάρη της και είναι Σάββατο και Κυριακή, βγαίνει ένα γεμάτο τρίμηνο με κόσμο επάνω, που θα πρέπει όλο το τρίμηνο να υπάρχει, να φροντίσουμε να υπάρχει δεύτερος γιατρός.